Δηλαδή τώρα Μάλιστα. πρέπει να καθίσουμε κάτω και να πούμε υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον, η ίδια τρέλα, ο ίδιος έτσι φανατισμός με αυτό που υπήρχε πριν από 3 χρόνια. Δηλαδή θα μπορούσε ο στρατηγός Φράγκος που ήταν ο κεντρικός ομιλητής στη Θεσσαλονίκη να βάλει τους δικούς του να ξαναμαζέψουν 2 εκατομμύρια κόσμο. Ευκαιρία δεν είναι. Έρχεται λοιπόν το γεγονός, έρχονται τα γονότα και λένε ότι παιδιά η άλλη πλευρά αναλαμβάνει η φανατίλα, το διαλύουμε το πράγμα. Λοιπόν, για να μαζευτούμε 2 εκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη αλλά 2 στην Αθήνα, να το φωνάξουμε να δούμε. Τι βλέπεις, τι λες βρε Σοφία εσύ. Και με τι σύνδημα θα βγουν. Με ποιο θα είναι το σύνδημα που θα συγκεντρωθούν στην πλατεία. Η Μακεδονία είναι ελληνική, τι άλλο. Α, παραμένει σταθερό. Ναι, από εποχή Καραμαλή. Από εποχή Καραμαλή. Του μεγάλου. Το σύνδημα δεν για αλλάζει, να δούμε, θα μαζευτούν πάλι 2 εκατομμύρια. Το θέμα μας είναι πόσοι θα μαζευτούν ή πόσοι θα βρουν το θάρρος να πραγματοποιήσουν. Όχι, Σοφία μου. Είναι αν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον και ο ίδιος πατριωτισμός. Ή τώρα πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Mm. Αυτό είναι. Ο πατριωτισμός τώρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή για στους Έλληνες πολίτες απευθύνεστε. Σοφία μου, ως προς το θέμα, ας τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Και λέμε ότι ο Ζάεφ τα τεντώνει πολιτικά. Έρχονται οι διάδοχοι του Γκουέφσκι. Παιδιά, ευκαιρία να το διαλύσουμε. Να δούμε ποιος το προτείνει. Το προτείνει κανείς σήμερα. Άκουσες καμία πολιτική δύναμη να το προτείνει. Όχι. Κανένα. Όχι πολιτική δύναμη, αλλά και με μεμονωμένο προσωπικότητα. Εκτός όχι, δεν ακούστηκε. Από την εφημερίδα του Γιάννη του Φιλιππάκη του φίλου, που γράφει, ξέρω εγώ. Ρεπορτάζ κάνει. Ρεπορτάζ, ναι, εντάξει. Πέφτει η κυβέρνηση των Σκοπίων είναι το πρώτο. Ρεπορτάζ, υπάρχει ρεπορτάζ γεγονότων και υπάρχει ρεπορτάζ προσδοκίμων. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, έρχομαι τώρα και λέω, υπάρχει κανείς. Παιδιά, γυρούσε, αρχίσα, βάζουμε. Άρα το ερώτημα πρέπει να είναι αν υπάρχει κανείς. Ο Θεσσαλονίκης, ο Μόμουνος Βελόπουλος, φωνάζει να το διαλύσουμε. Γιατί τον ενοχλείτε. Μια τον χαρά ενοχλώ, δεν... Εντάξει, τον ενοχλείτε. Όταν είναι κάποιος έχει βουλευτεί, τον ενοχλείτε. Εσείς για ποιο λόγο χτυπάτε τώρα το καμπανάκι, να ξεσηκώσετε και να προκαλέσετε. Δεν ξεσηκώνω και δεν προκαλώ κανένα και δεν ξέρει κανείς τη θέση μου. Λέω λοιπόν, έχεις ακούσει ρε παιδί μου, αντάρα, πάμε μια συγκέντρωση να κάνουμε. Όχι βέβαια. Μα τώρα έχουν τελειώσει αυτά. Άλλο το 2017 και άλλο το 2021. Έχουν τελειώσει. Ναι. Γιατί έχουν τελειώσει, Σοφία μου. Γιατί έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, η εφαρμογή, η συμφωνία, τα πρόσωπα που ήρθαν, τα πρόσωπα που έφυγαν. Ποιος ενδιαφέρεται πλέον για τη συμφωνία των Πρεσπών και ποιος ενδιαφέρεται για το σύνδημα η Μακεδονία είναι ελληνική, λένε κάποιοι. Πολύ ωραία. Ωραία το είπα. Άρα λοιπόν αυτά έχουν μπει στο σκουπιδοφάγο της λύθης και του παρελθόντος. Έχουν. Έτσι λες εσύ. Ναι. Καθά κανείς δεν τα υιοθετεί ή δεν τα πρεσβεύει σήμερα. Ναι. Αυτό είναι. Ωραία, Σοφία. Άρα λοιπόν συλλαλητήριο δεν γίνεται. Όχι. Όχι. Εάν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, συλλαλητήριο θα έπρεπε μου, να γίνεται την δεν ίδια γίνεται, μέρα. Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα τώρα. Αυτό ήθελα να σας πω. Αν υπήρχε πιθανότητα, θα γινόταν την ίδια μέρα. Για να μαζευτούν στη Θεσσαλονίκη 2 εκατομμύρια, ναι. Να πάει μια συντοπίτησά τους, να ανέβει στην εξέδρα τώρα που έφυγε από το Ντάνσιν. Οπότε θα έχει λόγο και κίνητρο να πάει στην πλατεία. Ποια ήταν στο Τάντσιν τώρα, με μπερδέψατε. Η κυρία Τούνη. Αν η κυρία Τούνη μαζέψει κόσμο, θα δεις τι έχει να γίνει. Α, η κυρία Τούνη τώρα είναι άλλο θέμα. Είναι το σήμερα. Όχι, λέω, ρε παιδί μου. Είναι το σήμερα, θα μαζέψει και βέβαια θα μαζέψει κόσματα. Αυτό λέμε, αυτό είναι το σήμερα. Εννοείται. Και μόνο με το στο διαδίκτυο. Όταν ακούσαμε τα ποδάρια της Χαλκιδικής, τώρα τα ποδάρια της Τούνη. Είναι και αυτό ένα θέμα, δεν πάει. Είναι θέμα. Όχι, είναι το μεγαλύτερο θέμα της ημέρας. Συγγνώμη τώρα. Βέβαια. Βέβαια. Απλά εγώ δεν είχα την εικόνα. Ευτυχώς μου το θυμήσατε δηλαδή για την αποχώρηση, γιατί δεν παρακολουθώ. Είναι το θέμα της ημέρας. Εκεί πώς θα λέτε, βρεθούν σοβαρή. Πάρα πολύ. Τι να βλέπεις, τον κοκλόνι να βλέπεις, πώς το λένε. Κοκλόνι. Ναι. Αυτό το παιδί που ναι. Δηλαδή να σου πω κάτι. Κάνει μια πολύ πλούσια
αυτή και εξοδεύει λεφτά, έτσι. Εννοείται. Έτσι, είναι ένα από τα είναι, πιο... η νέα έκδοση, να η κυρία. Α, η κυρία Τούν είναι. Τούν είναι. Τώρα, μάλιστα. Άλλο να βλέπεις το στρατηγικό φράγκο και να βλέπεις την Τούλη. Μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, εδώ με ενημερώνουν όμως ότι αποχώρησε για λόγους υγείας, να τη πούμε και περαστικά της γυναίκας. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Όχι εγώ και η ίδια. Κάποιο γενικό πρόσωπο. Δεν εξετάζω αυτή την πλευρά. Λέω λοιπόν χαριτολογώντας ότι η κοινωνία μας έχει αλλάξει και ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτά τα οποία πρεσβεύει η κυρία Τούνη από ότι από αυτά που πρέσβευε ο στρατηγός Φράγκο. Ναι. Αυτό λέω, Σοφία μου. Λίγη βλέπω μια τεράστια κολοτούμπα. Κολοτούμπα. Του κυρίου Μητσοτάκη, έτσι είναι. Ναι. Δηλαδή, αυτά που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης με αυτά που λέει ο κύριος Δένδιας, παρασάγκαρ. Ναι. Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται σήμερα είναι γιατί αυτή η τεράστια πολιτική διπλωματική κολοτούμπα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία περιλαμβάνει τους πάντες, δεν ξέρετε κανείς, όταν ο αρχηγός τοποθετείται έτσι όπως τοποθετείται, σήμερα και ο Υπουργός Εξωτερικών, όλοι οι άλλοι ή διαφωνούν και φεύγουν ή γίνονται προσκυνητές αυτής της νέας ιδέας. Ερωτώ λοιπόν, πότε έκανε λάθος ο κ. Μητσοτάκης, πριν 2 χρόνια ή τώρα? Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να πείτε αν δεν το δεχτείτε. Αυτό το ωραίο πράγμα που εγώ κατήγγυλα. Mm-hmm. Αν δεν το ξεχάσετε το, έτσι παιδιά, δεν θα μπείτε Ευρώπη. Κάτι συμβαίνει. Δεν πρέπει να υπάρξει μια επαρκής εξήγηση στον ελληνικό λαό? Εννοείται. Παιδιά, κοιτάξτε, αλλάξαμε θέση. Αυτά είπε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, αυτά λέω και εγώ σήμερα. Mm-hmm. Αυτά γίνανε για αυτούς τους λόγους. Ωραία. Άρα πρέπει να προσδιοριστεί η αλλαγή της θέσης και να ακούσουμε τη βάση δεδομένων. Εσείς τι γνωρίζετε? Αυτό ήθελα να σας πω, γιατί τόσες μέρες έχουν περάσει, απλά κάνουν κύκλους. Δεν θα το κάνουν. Ναι. Δεν θα το κάνουν. Καθώς και σε αυτό το σημείο, όπως έχω πει την άποψή μου, είναι λίγο γενναίοι. Λίγο. Είναι πολύ δειλοί. Έτσι. Μία είναι η αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι ευτυχώς που υπήρξε αυτή η συμφωνία των Πρεσπών, την οποία εγώ την πολέμησα λύσοδος. Λύσοδος. Γιατί για φαντάσου τώρα, να ανοίξουμε πάλι την πόρτα που την κλείσαμε, αλλά δεν προλάβαμε να την κλειδώσουμε ελαίου κάποιον, να ανοίξει πάλι η πόρτα και να ξαναμπεί πιο βαθιά ο Τούρκος. Τώρα λοιπόν που ανοίγει το παραμύθι όλο Κόσοβο, Βοσνία κτλ, εμείς να είμαστε έξω από την πόρτα κλειδωμένοι. Καμία σχέση, καμία συμμετοχή σε αυτά τα οποία θα γίνουν τώρα στα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν ξέρω πόσο μέθηξε, που μέθηξε, Σοφία, μέθηξε πολύ. Ναι. Το Βόρεια Μακεδονία, όλα αυτά, μέθηξε. Μέθηξε. Από εκεί πέρα όμως, δεν θα μείνω έξω από την εξέλιξη. Στα Δυτικά Βαλκάνια. Γιατί αν μείνουμε έξω από τα Δυτικά Βαλκάνια από την εξέλιξη, δεν θα έχουμε απέναντί μας πλέον, κυρία Σοφία, τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία. Θα έχουμε απέναντί μας την Βουλγαρία και τη Μεγάλη Βουλγαρία. Μην ξεχνάς ότι στους κατοίκους της περιοχής βλέπε Κόσοβο, βλέπε Βόρεια Μακεδονία ή Σκόπια. Έχει μοιράσει η Βουλγαρία 700.000 βουλγάρικα διαβατήρια. Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί έχουν ελευθέρα να πηγαίνουν Ευρώπη επειδή έχουν αυτό. Άρα πάνε όλα στον έλεγχο της Βουλγαρίας. Ερώτημα. Τι θέλω εγώ? Μια ενδυναμωμένη Βουλγαρία στο βορρά που θα ενσωματώσει ενδεχομένως και αυτά, που εξ ανάγκης θα μου ζητάει διέξοδο στο λιμάνι της Καβάλας ή Θεσσαλονίκη? Ερωτώ. Γι' αυτό, λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας κάνουν το παγόνι. Αλλά αυτά πρέπει να τα πούν και να τα πούν. Αλλά
Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα. Εάν υπάρχει μια τακτική στρατηγική της κυβέρνησης Παύλα για την Ελλάδα, για τα συμφέροντά της, γιατί δεν βγαίνουν ομά να το ανακοινώσουν, να το πούν, να το εξηγήσουν, να το προσπαθήσουν. Απλά εστιάζουν, φαίνεται ότι όλοι κρύβονται για να μην τις... Περιμένουν τη λήξη του αγώνα που γίνεται εκεί πάνω. Αν θα φτάσουμε σε ακόμα βαθύτερα θέματα, δηλαδή, αν θα το τραβήξουν ή όχι. Ναι, θα την πατήσουμε σαν την ΑΕΚ. Θα την πατήσουμε σαν την ΑΕΚ, λέτε. Ναι, πάπα έφερε τη δεύτερη γκολάρα από την Ελευθερία Ταξιαρχία, πάνε 2 βαθμοί. Μην περιμένουμε τη λήξη του αγώνα. Άρα πριν τον αγώνα, πριν τη λήξη του αγώνα, λέτε εσείς ότι πρέπει να γίνει κάτι. Εγώ, Σοφία, είχα πάρα πολύ... Ναι. Όρξη και κέφι να αρχίσω να ρίχνω τα πολιτικά μπινελίκια στον Δένδια και στο Μητσοτάκη ναι. Και αυνά και αυτό και παραμύθια και αντεαντάρα και αντετρέχα από εδώ και από εκεί στους φανατικούς και να είμαι κόντρα στη συνείδησή μου. Ναι. Θέλω να είμαι καλά με τη συνείδησή μου. Η συνείδησή μου λέει δείχτηκα, προσευλήθη, στα 100 πήρα τα ελάχιστα, από εδώ και πέρα μην χάσω και τα άλλα. Μη δώσω την αφορμή στον διάδοχο του Γκουέφσκι, όπως τον λένε, ναι. Να πω εγώ φεύγω, αποχωρώ και να είναι ο τροπεφόρος και ο νικητής. Δεν θα υπάρχει χαραμάδα για να παίξω εγώ το παιχνίδι μου. Το παιχνίδι θα παιχτεί Βοσνία, Κόσοβο, Σκόπια και τα... Εκεί θα παιχτεί και Βουλγαρία, εκεί. Εγώ δεν θα να παίξω. Εγώ θα είμαι πρωταγωνιστής. Όπως ήμουν πρωταγωνιστής στα γεγονότα πριν από 110 χρόνια.